Μάξ έκανε κορμί, πλακώθηκε στα βάρη. Ανέκαθεν είχε, ανέκαθεν. Το έχουν το βίο, το βελτίωσε πολύ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιώργο, όχι καταρρυπάς, να προσπαθούμε να προλαβαίνουμε λίγο. Δούλεψε ο άνθρωπος. Είχε και κορμί από την μάνα. Ναι, αλλά ήταν. Δούλεψε όμως ο άνθρωπος. Σωματότυπο είχε και από την είναι, εποχή. Και από τη μάνα του τον έφτιαξε έτσι. Ήταν πολύ έξυπνος. Γιατί πήγε, έφυγε από την ΑΕΚ που τον ευρίζανε και τον βγάλανε άχρηστο παρά το γεγονός ότι είχε ένα πρωτάθλημα. Τότε με επιθετικό φάουλ, αλλά δεν έχει σημασία. Το γιατί επιθετικό είναι αντίθεση, το φάγανε. Άστα αυτά. Τον Ποτία τον πέταξε κάτω, όπως πέταξε ο Γιαμουσέλε τον. Τον Ποτία. Ναι, ναι. Γρήγορος πέταξε. Λοιπόν, εδώ. Για, λοιπόν, έκανε. Πήγε στη Φέλλο. Πρώτο σκόρ. Ποτία με τον άλλο που θέλανε. Να λέει για τον Κώστα Καρεσκάκη που είχε βγει. Που είχε βγει όταν είχε την Εύβολη. Ο αείμνηστο Αλέφαντο και λέει: με Γιακουμάκη δεν παίρνει ποτέ πρωτάθλημα. Πήγε στη Σέλτικ. Δηλαδή πήγε σε πρωταθλήματα τα οποία ήξερε. Γι' αυτό λέω την έξυπνο. Δεν είναι χάσο. Δεν πήγε σε κανένα πρωτάθλημα το οποίο είναι και δύσκολα τα πράγματα. 25 γκολ στη Φέλλο, 28 γκολ στην Σέλτικ. Πήγε τώρα εδώ στην Αμερική, στην Ατλάντα. Είναι πολύ εύκολο για αυτό να παίξει στο αμερικανικό πρωτάθλημα γιατί είναι πολύ φυσικά. Ένα γκολ κάθε 83 λεπτά έχει για Γιακουμάκη. Μπράβο. Που θες να πάει στην Αγγλία δηλαδή να τον πιάνουν οι μαύροι. Οι στόπερ που τρώνε ένα λεοντάρι για πρωινό. Του κάνανε προτάσεις. Γιατί να πάει εκεί. Του κάνανε προτάσεις από πολύ καλές ομάδες και ο ίδιος το επιλέγει. Σου λέει αυτό. Καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη. Έξυπνο είναι, μάγκα είναι. Εγώ του το δίνω. Μπράβο σύντεκνε για Γιακουμάκη. Χωριό είναι η Ατλάντα. Έλα μωρέ Γιάννη, ναι, είναι η υπερομάδα του Champions League τώρα που έχει τον 38 υπήρων και τον 45. Πού να πάει, στην Ιταλία και να μαλώνει με το center back. Δεν πάει για να είναι πιο εύκολα γι' αυτό. Πάμε, επόμενος μαθητής. Πρέπει τα πήρε τα λεφτά. Αυτό λέω, έξυπνος είναι. Έξυπνος είναι. Ποιος είναι αυτός. Παυλίδης. Τι. Πεχτάρα. Α, σου κάνει αυτό. Πεχτάρα. Από τους λίγες πεχτάρες. Και πιο καλό από το Δουβίκα είναι δηλαδή. Από το Δουβίκα πιο καλό είναι διαφορετική. Άλλο στυλ. Είναι διαφορετική περιφέρεια. Εννιάρι. Όχι, και αυτό περιφερειακό είναι. Εντάξει, απλά είναι. Νομίζω ότι έχει. Πιο δυνατό μπορεί να είναι. Πιο δυνατό είναι, πιο αθλητή είναι. Είναι πιο καλό στο physical game αυτό. Μπράβο, άλλο είναι πιο. Ξέρω εγώ. Ενώ άλλο είναι λίγο με του πιο φλωρινιώτη είναι. Είναι λίγο πιο τυριμονιό. 22 γκολ, 14 ασίστ σε 40 αγώνε. Πιο φλωρινιώτη. Αλκμαρ. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Για πάμε. Σε δώσω. Τον αγαπάμε. Ναι. Τον αγαπάμε. Παντελή Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος. Σ' αρέσει για αυτό τον Ολυμπιακό. Αφού είσαι και το όνομα. Εξαιρετικός, αλλά τώρα όχι δεν έρχεται στον Ολυμπιακό. Γιατί. Γιατί. Μα δεν έρχεται στην Ελλάδα. Μετά τη πορεία που έκανε η Αλκμαρ. Ευχαριστούμε πολύ. 52 αγώνες έπαιξε φέτος. Μόνο στο FIFA 23 τον πήρα εγώ στον Ολυμπιακό. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Δώσαμε 15 εκατομμύρια και τον πήραμε. 52 αγώνες, έτσι. Εξαιρετικός Γιάννη, ένα παιδί το οποίο μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, έτσι. Ναι. Στον Παναθηναϊκό δεν τον είδανε ποτέ και ο άνθρωπος να ορίσει δικαιώθηκε αργά αλλά σταθερά. Ορίστε ο άνθρωπος και η αγοραστική του αξία Γιάννη αγγίζει τα 8 εκατομμύρια. Να είναι καλά το παιδί, μπράβο του. Να είναι καλά το παλικάρι. Καλή καριέρα, μπράβο του. Να είναι καλά το παλικάρι. Μπράβο του. Άλλος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Με Μανώλη Σιώπη. Μανώλη Σιώπης. Μανώλη Σιώπης. Ο πιο αδικημένος παίκτης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί αδικημένος. Αδικημένος στον Ολυμπιακό. Γιατί. Αδικημένος στον Ολυμπιακό. Δεν είναι γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φίλε. Στον Ολυμπιακό δεν το θέλατε. Θα σου πω κάτι. Αυτός ο παίκτης θα μπορούσε να παίζει άνετα στην ΑΕΚ, θα μπορούσε άνετα να παίζει και στον Παναθηναϊκό. Ένα λεπτό. Να τον αναλύσουμε. Ναι. Ωραία. Είναι χιλιομετράκια φοβερός. Φοβερός. Ναι. Καλύπτει χώρους. Πολύ. Πρέσινγκ κάνει. Εξαιρετικός. Ωραία. Δεν έχει τον γκολ. Γκολ δεν βάζει. Ψηλός είναι. Όχι. Κεφαλιά έχει. Όχι. Είναι, αυτό το μειονέκτημα το καλύπτει με την 60 του. Άλλο λέω. Στις τοποθετήσεις. Είναι ένα 68 όπως είναι. Τόσο. Κοντός. Σούτ από μέση απόσταση έχει. Μπέναλτι βαράει, φάουλ βαράει. Όχι, αυτά το φέρνουν μείον. Τα άλλα είναι υπέρ του. Ναι, αλλά. Πλαϊνά μαρκαρίσματα φουλ. Θα σου βγει. Αλλά όλη τη δουλειά την κάνουν οι άλλοι παίκτες όμως. Υπάρχουν προπονητές που θέλουν καθαρό εξάρι. Ναι. Υπάρχουν άλλοι προπονητές που θέλουν να παίζουν οχτάρια. Mm-hmm. Εγώ στο ποδόσφαιρο σιωπή ήθελα. Αν ήμουν πρόεδρος, ήμουν τεχνικός, ξέρω εγώ κτλ. Ήθελα σιωπή. Στον Ολυμπιακό θέλανε, γουστάραν το αμυντικό του κομμάτι, θέλανε και κάτω το παραγωγικό. Το παραγωγικό δεν το είχε. Τέριαξε αλλού. Ναι, είναι ένας εργάτης, λίμπερος στα χαφ, καλυπτοχωράκιας. Πρεσαδόρος και χιλιομετράκια μεγάλο. Και, ναι, και αντοχές αυτό. Και αντοχές. Μπορεί να καλύψει δηλαδή. Με λίγα λόγια εργαλείο. Που βοηθάει στο επιθετικό κομμάτι.
τα δύο οχτάρια μπορούν να πατήσουν περιοχή και να έχουν το κεφάλι μα, του. Μα μην σύζυγο. Το πας μακριά. Σήμερα, εάν δεν, είπε, αν δεν υπήρχε ο Σιώπης, δεν θα μπορούσαν να συνυπάρξει Μπακασέτα Μάνταλο Σεντεκάρα. Δεν θα μπορούσαν. Καλύπτει για δύο. Αυτό. Αλλά έχει κάποια άλλα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μειονεκτήματα. Γι' αυτό δεν τον μπορεί να μην πάρει τα πολλά εκατομμύρια από μια ομάδα. Είναι αλλά είναι όμως. Τίμιο εργαλείο. Είναι εργαλείο μεγάλο. Τέσσερα πνευμόνια. Μάλλον όταν το γέννησε, λέει το παιδί γεννήθηκε κοντό. Στεναχωρέθηκε πολύ η μάνα και τα λοιπά. Κυρία μου όμως είπαν, αυτό το παιδί έχει τέσσερα πνευμόνια. Ακόμα τρέχει. Και από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο του ποδοσφαίρου.